Κυρίες και κύριοι, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την υποψήφια Ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την κυρία Μαρία Σπυράκη. Καλησπέρα σας, κυρία Σπυράκη, και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για την ευγενική πρόσκληση. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και επισήμως στο σταθμό μας, στη Ροδόπη και στη Θράκη. Περιοδεύσατε σήμερα στο νομό μας και γενικότερα στη Θράκη. Τι αποκομίσατε από αυτή την επίσκεψή σας? Η Θράκη είναι ένας πολύ δυναμικός τόπος που χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και για το λόγο αυτό το σχέδιο που προέκυψε από τη Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη αλλά και οι πρόνοιες που προκύπτουν από την Επιτροπή των Ειδικών σε σχέση με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δαδιά πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα σε υλοποίηση. Νομίζω πως ο αντίπαλός μας είναι μόνο ο χρόνος. Μάλιστα. Επισκεφθήκατε όμως, όπως είδαμε, και τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαρονίας Απών. Τι διημήφθη στην συνάντησή σας και ποια αιτήματα προωθήθηκαν από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης? Έχει σημασία να πούμε ότι στο Δήμο Σαπών υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υδροδότηση και με την ποιότητα του νερού. Γι' αυτό και θεωρώ πως ο Δήμος κάνει πολύ καλή δουλειά στον τρόπο με τον οποίο προχωρά τα έργα για την αλλαγή των εγκαταστάσεων και των υποδομών, προκειμένου η ποιότητα να είναι αυτή που λέμε με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι ΣΑΠΕΣ αξίζουν τέτοιου είδους υποδομές και είναι το ευρωπαϊκό τους δικαίωμα. Συζητήσαμε με τον Δήμαρχο τη Στρατηγική για το Νερό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και την δυνατότητα να γίνει αναβάθμιση των κτηρίων του Δημοσίου και για αυτών που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες και ανήκουν στο Δήμο, με βάση τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δήμος έχει μια σειρά άλλα αιτήματα που έχουν κυρίως εθνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν θα παραλείψω το αίτημα για την κινητή μονάδα, εκείνη που μπορεί να δώσει άμεσες βοήθειες στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ειδικά όταν πρόκειται για σοβαρά περιστατικά υγείας. Πολύ βασική αυτή η πρωτοβουλία, σαφώς. Ας περάσουμε τώρα και στο επίπεδο της άμυνας, κυρία Σπυράκη. Αποτελεί η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επόμενη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο? Και πώς κρίνεται την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ευρωομόλογο για την κοινή αμυντική θωράκιση της χώρας μας? Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι η Ευρώπη ως τώρα δεν έχει κοινή αμυντική ομπρέλα και ότι είναι η πρώτη φορά που συζητάμε κοινές προδιαγραφές για τα οπλικά συστήματα και ένα σώμα ταχείας επέμβασης στην περίπτωση που στα εξωτερικά μας σύνορα επικρατήσει αποσταθεροποίηση. Και αυτά όλα προτείνουμε να χρηματοδοτηθούν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτή είναι η απόφαση του κόμματός μας, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ψηφίσαμε στο συνέδριο του Βουκουρεστίου. Επειδή όμως, όπως πολύ καλά ξέρετε, ο προϋπολογισμός είναι ήδη κατανεμημένος μέχρι το 2027, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τη μεθοδολογία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είπε δηλαδή, αντί να περιμένουμε έως το 27 για να υπάρξουν νέος προϋπολογισμός και καινούργιες εισρωές, είναι προτιμότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε μια μορφή κοινού δανεισμού και τα χρήματα που θα ληφθούν από τις αγορές να διατεθούν μόνο για την άμυνα. Γιατί έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία καταρχήν γιατί είμαστε Έλληνες. Έχουμε ένα θεωρητικό γείτονα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Η Ελλάδα δίνει το 2% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος της σε οπλικά συστήματα. Αν υπάρχει και κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, αυτό θα αυξήσει την αποτρεπτική μας ικανότητα. Και επίσης θα δώσει την ευκαιρία στην Ευρώπη, με βάση τις ενιαίες προδιαγραφές, να μπει στη μεγάλη αγορά των αμυντικών συστημάτων, που έχει και αυτό την αξία του, με την έννοια ότι στην παγκόσμια αγορά η Ευρώπη εμφανίζεται κατακαιρματισμένη. Άλλα γερμανικά οπλικά συστήματα, άλλα γαλλικά οπλικά συστήματα, άλλα σουηδικά οπλικά συστήματα. Είναι προτιμότερο η ομογενοποίηση αυτή, θα δώσει και προστιθέμενη αξία στην ίδια την Ευρώπη. Μάλιστα. Κυρία Σπυράκη, είστε ικανοποιημένη από το έργο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ποια θεωρείτε μια εμβληματική πρωτοβουλία που αυτό έχει λάβει? Είμαι περήφανη που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρωταγωνίστησε στη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εκεί, ως Νέα Δημοκρατία, διαδραματίσαμε κομβικό ρόλο. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ένας από τους 17 ηγέτες που υπέγραψαν το πρώτο αίτημα για κοινό δανεισμό και η ομιλούσα ήταν μία από τους λίγους ευρωβουλευτές που ήταν εκεί σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας με πολύ κακές και επισφαλείς συνθήκες, με μάσκες, με γάντια, με πλαστικά πάνω στα ρούχα και με στόχο μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση που κατόρθωσε στο τέλος να φέρει στη χώρα μας περισσότερα από 36 δισεκατομμύρια ευρώ και να βοηθήσει καταλυτικά στην αναδιαμόρφωση του οικονομικού μας μοντέλου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Καταλάβαμε ότι καμία οικονομία,
καμία χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει σε μεγάλες κρίσεις χρηστά. Ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία που είναι πολύ μεγάλες οικονομίες. Και αυτό οδήγησε στον κοινό δανεισμό, στη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στην κοινή πλατφόρμα για την προμήθεια των εμβολίων, στην κοινή πλατφόρμα για την εθελοντική προμήθεια του φυσικού αερίου. Νομίζω ότι κάναμε πολλά βήματα και τώρα μένει να κάνουμε το μεγάλο βήμα που είναι η κοινή αμυντική ομπρέλα. Μάλιστα, κυρία Σπυράκη. Στην παρούσα θητεία, προσωπικά εσείς αξιολογηθήκατε πρώτοι μεταξύ των 21 Ελλήνων Ευρωβουλευτών για το κοινοβουλευτικό σας έργο πρωτίστως, σύμφωνα και με το δίκτυο BCW, και δεύτερη Ελληνίδα στην επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το δίκτυο EU Matrix. Τι σημαίνει αυτό για εσάς προσωπικά και πώς κρίνετε το δικό σας έργο? Θα μου επιτρέψετε μία αυτοκριτική, απαιτείται εν ώψη και των επερχόμενων ευρωεκλογών. Κοιτάξτε, η δουλειά είναι δύσκολη και η τιμή είναι μεγάλη όταν αξιολογήσει από τους ξένους οίκους με διακρίσεις το σύνολο των ευρωβουλευτών αλλά και των Ελλήνων με αυτή τη τιμητική διάκριση της πρωτιάς για το κοινοβουλευτικό έργο. Η προσπάθεια είναι εντατική και η δουλειά του ευρωβουλευτή χρειάζεται εκτός από γνώση, θέληση, γερό στομάχι και διαπραγματευτική ικανότητα. Αν μου λέτε τι δεν έκανα καλά, ενδεχομένως θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις να μην είμαι τόσο επίμονη. Θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις να είχα προβλέψει ότι θα έπρεπε να κάνω νωρίτερα συμβιβασμούς για να επισπεύσω τη διαδικασία. Αλλά στο σύνολο αυτής της προσπάθειας νομίζω πως η απόδοση κρίθηκε από τους ξένους οίκους. Αν επίσης θέλετε να κάνω και αυτοκριτική, ναι. Παραμέλησα προφανώς τα παιδιά μου που είναι μαζί μου με τις ατέλειωτες ώρες στο γραφείο, θα μπορούσαν να είναι λιγότερες. Συμμετείχα αυτοπροσώπως σε διάφορες διαβουλεύσεις που θα μπορούσα να το κάνω διαδικτυακά. Πιστεύω πάρα πολύ στην αυτοπρόσωπη παρουσία και στη σχέση που αναπτύσσει με τους ανθρώπους. Και θα μπορούσα επίσης να κάνω λιγότερα ταξίδια, προκειμένου να καταφέρω να πετύχω καλές πλειοψηφίες στα νομοθετήματα των οποίων ηγήθηκα. Γιατί σε κάθε περίπτωση τα πράγματα μπορούν να γίνουν και με τον ευκολότερο τρόπο. Κυρία Σπυράκη, ελπίζω η παρουσία σας στη Θράκη, μας ενημερώσατε ότι είχατε έρθει και πριν 2 χρόνια επισκεφθεί την περιοχή μας, να μην λησμονείτε και τα προβλήματα των κατοίκων της περιοχής. Εδώ είναι κατ' εξοχήν μια αγροτική περιοχή η Θράκη μας. Να προωθούνται τα αιτήματα των αγροτών. Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε να πείτε. Θέλω να τοποθετηθώ με την έννοια ότι οι αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική είναι επιβεβλημένες. Ήδη έχει ανασταλεί η υποχρεωτική αγρανάπαυση του 10%. Ήδη έχει ανασταλεί το σχέδιο για τον περιορισμό των φυτοφαρμάκων κατά 50% το 2030, καθώς και το σχέδιο για τις αλλαγές στην προμήθεια των λιπασμάτων. Δεν φτάνουν αυτά. Η κοινή αγροτική πολιτική χρειάζεται μια σειρά αλλαγές και αυτό που πρωτίστως χρειάζεται είναι έλεγχο των εισαγωγών από τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, γιατί εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αθρώες ποσότητες προϊόντων, κυρίως ευρωπαϊκών, που ονομάζονται ευρωπαϊκά, κυρίως αγροτικών προϊόντων που ονομάζονται ευρωπαϊκά, να το πούμε απλά ελληνικά, προϊόντων που από τα εξωτερικά σύνορα με την Τουρκία, τα οποία βαφτίζονται ελληνικά, είτε είναι προϊόντα της γης, είτε είναι προϊόντα κτηνοτροφικά. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολλές φορές να καταναλώνουμε προϊόντα τα οποία είναι επισφαλή, με πολλά φυτοφάρμακα και με υπερβολική χρήση λιπασμάτων και την ίδια ώρα να υπονομεύουμε το εισόδημα των αγροτών. Ο έλεγχος λοιπόν στις εισαγωγές είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας. Κυρία Σπυράκη, ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς να σας έχουμε απόψε μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για την τιμή που μου κάνατε να με φιλοξενήσετε στη Θράκη και βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.